Θα συναντήσουμε την κυρία Εφη Καλογεροπούλου. Βλέπουμε ήδη πλάνα από το νησί τώρα. Ωραίες εικόνες αυτές τις καλοκαιρινές, τις όμορφες, τις ελληνικές. Μυρίζουν Ελλάδα εδώ με τα δίχτυα. Η κυρία Εφη Καλογεροπούλου έχει αναλάβει την οικογενειακή επιχείρηση εδώ και 5 χρόνια. Στο νησί της Ανάφης. Σπούδασε τουριστικές επιχειρήσεις, δούλεψε στον κλάδο αρκετά χρόνια, πέρασε στη φαρμακευτική και μετά είπε ότι είναι πιο φυσιολογική η ζωή στην Ανάφη. Και μάλλον έχει δίκιο. Εξακολουθεί να μένει στην Αθήνα, αλλά έχει τη δυνατότητα να πηγαινοέρχεται και να μένει κάποιο διάστημα και στην Ανάφη. Εδώ βλέπουμε καλούδια, λιχουδιές του νησιού. Και εκεί θα πάμε να τη συναντήσουμε. Έχει μια ταβέρνα, σερβίρουν πρωινά, γεύμα, δείπνο με ψωμί που ζυμώνουν ήδη, όπως είδαμε. Και τη βλέπουμε ήδη. Τι ξημέρωμα, τι χρώματα, τι ομορφιά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη χαρά που μας δίνετε να έχουμε αυτή τη δυνατότητα της πολύ πρωινής σύνδεσης με αυτό το υπέροχο φόντο. Αυτό το φόντο πίσω στην παραλία. Πείτε μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ λίγο, τι ετοιμάζετε. Βλέπουμε αυτές τις ωραίες καρέκλες με τον μπλε των Κυκλάδων, με τα χρώματα αυτά τα ωραία. Και ταξιδεύουμε τώρα. Ερχόμαστε κι εμείς εκεί να σερβιριστούμε. Τι ωραία ετοιμάζετε. Τέτοια ώρα και εγώ φουρνίζω. Βγάζω το προζυμένο ψωμί, ετοιμάζω πίτες, μετά περιμένω τους μαγείρους μου. Έχω 2 καταπληκτικούς μαγείρους φέτος κοντά μου. Τον Αλέξη Βεζακιάδη και τον Σπύρο Τζελέντη. Είναι ο Σπύρος, έχει μεγαλώσει σχεδόν στην Ανάφη. Έρχεται από πολύ μικρός. Παίρνουμε ό,τι μας δίνει η γη, η θάλασσα που βλέπετε πίσω και η βοσκή με τα κατσίκια και τα σερβίρουμε στα πιάτα. Πήρατε μια απόφαση ζωής. Είναι μια απόφαση ζωής να λέει κάποιος, φεύγω από τα ριζωμένα μου στην πρωτεύουσα και πάω σε ένα τέτοιο τόπο τόσο μακριά όπως η Ανάφη. Σας βγήκε όμως από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι δεν είναι? Ναι. Μα δεν είναι τόσο δύσκολο, φαίνεται στην αρχή, αλλά μπορείς να τα συνδυάσεις πάρα πολύ εύκολα και τα δύο. Ειδικά μετά τον κορονοϊό μάθαμε να μπορούμε να προσαρμοστούμε σε καταστάσεις και καινούρια μέρη. Χρειαζόμαστε πιο λίγα, οπότε νομίζω ότι είναι μια απόφαση το να μείνει κάποιο σε νησί και αν έχει τη δυνατότητα και να δουλεύει, είναι ό,τι καλύτερο. Καθώς μας λες, πάμε να μιλάμε στον Ενικό. Τώρα μια παρέα είμαστε ναι, όλοι εδώ. Βέβαια, πάμε έρθει να μιλάμε στον Ενικό. Καθώς μας λες όλα αυτά, βλέπουμε δίπλα φωτογραφίες με κάποια παιδάκια. Είναι η οικογένειά σου, είναι τα παιδιά σου? Είναι τα παιδιά μου, ναι. Είναι ο γιος μου ο Δημήτρης, είναι η κόρη μου η Έλενα, είναι 19. Έχει αρχίσει και εκείνη λίγο να βοηθάει στο μαγαζί. Βλέπουμε στιγμές της ζωής σας. Πώς ετοίμαζες εσύ το ψωμί, τα ψάρια. Και είναι, αυτό ήθελα να σου πω, ότι είναι στιγμές καρποστάλ. Σαν αυτά που βλέπουμε και παίρνουν οι ξένοι με εικόνες της Ελλάδας. Έτσι μοιάζει η ζωή σας. Προφανώς έχει και τις δυσκολίες από τη μαύρη νύχτα να σηκωθείτε να ετοιμάσετε. Δεν είναι απλό, δεν είναι εύκολο. Αλλά εντάξει, φαντάζομαι την άλλη ποιότητα. Τη βλέπω. Κοιτάτε πίσω, τη βλέπω. Και μόνο που κοιτάμε αυτό. Όσο και να είναι. Αν έχεις αυτή τη θέα. Αυτές οι μυρωδιές. Η Ανάφη είναι όμορφη όλο το χρόνο. Τώρα το καλοκαίρι έχει πιο ζωντανά χρώματα η θάλασσα. Η γη έχει πιο ζωντανά την άνοιξη. Πόσο είναι η Ανάφη, Έφη, από τον Πειραιά, πόσες ώρες είναι? Είναι γύρω στις 10 με 12 ώρες. Ναι. Το λέω 12 γιατί περνάει από μεγάλα νησιά το πλοίο. Το ένα περνάει από Μήλο και Σαντορίνη και το Blue Star περνάει από Σύρο, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη και Ανάφη. Οπότε ανάλογα με το πόσο κίνηση έχουν τα μεγαλύτερα νησιά, εμείς είσαι 10 ώρες είμαστε στην Ανάφη, είσαι 12. Βέβαια είναι πολύ εύκολο το ταξίδι, συγγνώμη. Μπαίνεις ένα απόγευμα, κοιμάσαι και βγαίνεις φρέσκος και βλέπεις αυτό που βλέπεις. Τον παράδεισο. Που πίσω μου. Αλεξάνδρα, ψήνεσαι. Θα το κάνεις. Ψήνομαι πολύ. Θα το κάνεις. Δεν ξέρω ο χειμώνας πώς είναι. Δηλαδή με τρομάζει λίγο ο χειμώνας στο νησί. Γιατί έχω συγγενείς και στην Πάρο και μου έχουν πει ότι φανταστείτε την Πάρο, έτσι που λέμε. Μεγάλο νησί, με πολύ κόσμο, με πολλούς ντόπιους. Και πάλι ο χειμώνας είναι δύσκολος. Με τα νοσοκομεία, όταν έχεις παιδιά, αυτό λίγο με τρομάζει. Είναι. Έχει ένα άγχος, σαφώς, όταν οι ντόπιοι έχουν πολλές δυσκολίες το χειμώνα. Βέβαια, έχουν και όρεξη και έχουν και καλή διάθεση και τα ξεπερνάνε αυτά. Τώρα, εντάξει, λείπουν πράγματα. Γίνονται όμως το καλοκαίρι. Δηλαδή, το χειμώνα σου λείπει η ασφάλεια περισσότερο και η κακοσύνη σε κλείνει. Γίνεται πιο δημιουργικό σε άλλα. Τώρα, Γιώργο, εσύ ψήνεσαι? Πολύ.
Θα το έκανες. Έτοιμος είμαι. Τι απορία έχεις, τι θα θέλεις να ρωτήσεις την Έφη. Έχουμε τόσα γεγονότα που γίνονται φέτος στο νησί. Αύριο έρχεται η ομάδα δημιουργικής γραφής. Το 27 Ιουνίου με 11 Ιουλίου έχουμε το Φαινόμενο. Τι είναι το Φαινόμενο? Γενάλε. Είναι ένα πρόγραμμα σύγχρονης τέχνης που φιλοξενεί καλλιτέχνες από καστικούς, από συγγραφείς. Τι έχει ωραία, μπράβο βρε παιδιά, ναι, μπράβο σας. Τη Μάγκη Νέλσον που έχει γράψει, έκδοση το Αργοναύτες, που μας αφορά κάπως στην ιστορία και εμάς. Άλλη ζωή μας περιγράφει, Σέφη, άλλος κόσμος είναι όλος αυτός τώρα. Ήθελα να σας καλωσορίσω, να ξεκινήσει έτσι, έτσι. Γιώργο, ρώτα και εσύ τι θέλεις. Να μας πει ποιο είναι το παραδοσιακό φαγητό, δηλαδή τι θα μας κέρνα για να έρχομαι, πηγαίναμε στην Ανάφη. Εγώ εδώ θα σας έβγαζα ό,τι ψάρι είχα το πρωί, θα το φιλέταρα ή θα σας το έδινα ομό. Τσάι για πρωινό, δηλαδή. Τσάι λέω, καλά, εγώ στα δικά μου. Πρωινό. Ψάρι για πρωινό, ομό κιόλας. Είναι για σένα ακριβώς. Τα παστά, ναι. Τα παστά που έχουμε κάνει με αυγά χτυπημένα σαν scrambled eggs. Θα σερβίρουμε. Πώς είναι τα από καλιανά. Τι ώρα, γιατί ήρθε και ο κύριος Πλάντζος τώρα εδώ, ορεξάτος. Από 10 το πρωί. Μένα τώρα και είναι ό,τι πρέπει. Τώρα. Δεν κρατιόμουν από εκεί πέρα πίσω. Λέω, Χρήστο, θα βγω μέσα, δεν γίνεται. Καλημέρα. Θα μπουκάρω. Πείτε μου κι άλλα. Πείτε μας κι άλλα εννοώ. Για πρωινό έχουμε το ψωμί το φρέσκο που θα βγάλω, που το σερβίρουμε με τις μαρμελάδες μας σπιτικές. Έχουμε γιαούρτι με φρούτα, φρέσκα, βρώμη και για τους βίγκαν με μας γάλα έπεισε, μυθάλου. Μας έπεισες, Έφη. Μας έπεισες, παιδιά, πάμε. Τώρα, μέχρι τι ώρα μπορώ να τρώω, μέχρι τις 9. Τώρα βλέπετε, νομίζω, το κατσικάκι τώρα στο δόνι σας. Έτσι, κατσικάκι ντόπιο. Έφη, να είσαι καλά. Δίνουμε ραντεβού από τώρα, γιατί ξέρω ότι έχεις και άλλη δραστηριότητα που έχει σχέση με τη διασκέδαση που πάει μέχρι το ξημέρωμα. Και θα έρθουμε για χορό στην άλλη σύνδεση, τον Ιούλιο. Ναι, θα σας περιμένω για χορό, που είναι πάει μέχρι το πρωί. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά στην Ανάφη. Καλό καλοκαίρι. Έχω μετά χθες να πω ένα-δύο αναθόρσταρτο στο ζευγάρι που είχαμε στην Ανάφη, στην Τζίνα και στο Μάνο, είναι ο κεραμίστας μας. Και ήμασταν χθες στο Γλέντι, οπότε είμαστε κατευθείαν όλοι. Μας έκανε τη χάρη άϊπνη. Να σηκωθείς και να βγεις. Ευχαριστούμε, Έφη. Ευχαριστούμε. Να ζήσουμε. Καλά. Γεια σας. Καλημέρα.